Ζεσταίνουν τα τραχτιαρτούς αγρότες της Κρήτης την ώρα που κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με την ενίσχυση των μπλόκων, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους καθώς και μείωση του κόστους παραγωγής. Σε επίπεδο Κρήτης η αρχή γίνεται στον κόβο των πεζών από αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ τα σκυτάλη παίρνουν συνάδελφοί τους στον κόβο των μουρνιών στις 31 Ιανουαρίου. Το δίκιο είναι με το μέρος μας. Διεκδικούμε 200 ευρώ αποζημίωση για το χαμένο μας εισόδημα στην ακαρπία της ελιάς, το στρέμμα. Ζητάμε εγγυημένες τιμές που να μπορούμε να παράξουμε για την επόμενη χρονιά και να ζήσουμε. Ερχόμαστε εδώ πέρα να διεκδικήσουμε το χαμένο μας εισόδημα. Όλη η προηγούμενη χρονιά δεν είχαμε λάδι. Από ό,τι φαίνεται και φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Χρωστάμε τα εφόδια ακόμα. Που αφορά τη ζωή και την επιβίωσή σας. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα προς την κυβέρνηση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή προκλήθηκε κυκλοφοριακή αναστάτωση μετά το συμβολικό κλείσμα του κόμβου για λίγα λεπτά. Στα μπλόκα της αγροθιάς! Οι συνθήκες είναι άθλιες. Μπορεί σήμερα το λάδι να πιάνει 10 ευρώ, αλλά εμείς το λάδι μας το πήρανε 4,80 και 5. Δεν έχουμε ούτε να λαδώσουμε τη σαλάτα. Αγρότες αντιδρούν στο αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και σε αυξήσεις των τιμών, στα γεωργικά εφόδια και στις ζωοτροφές που έχουν απογειωθεί. Οι αγρότησες που μοχθούν από το πρωί ως το βράδυ στην πλειοψηφία τους ανασφάλιστες, που πάνε στο σούπερ μάρκετ και παθαίνουν ηλεκτροσόκ, οι συνταξιούχες αγρότησες που δουλεύουν ως τα βαθιά γεράματα γιατί η πενιχρή σύνταξη φιλοδόρημα που παίρνουν δεν τους φτάνει, όλα αυτά τα προβλήματα μας κινητοποιούν. Συμπαραστεκόμαστε σήμερα εδώ σαν εργαζόμενοι στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Το μεσημέρι έφτασαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας τα πρώτα τρακτέρ αγροτών από τη Θεσσαλία, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους, ενώ μεγάλη κινητοποίηση προγραμματίζεται εν ώψη της έκθεσης Αγρότικας στη Θεσσαλονίκη. «Κατανοούμε την ανασφάλεια των αγροτών, είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο», δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Σαββιανάκης. Η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των αγροτών και θα διστάσουμε και να συζητήσουμε και να συγκρουστούμε για να λύσουμε προβλήματα και να αποβάλουμε άγχος, αγωνίες και ανασφάλεια από τους Έλληνες αγρότες. Αγρότες της Κρήτης ενώνουν τις φωνές τους με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας και συντονίζονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενώ την 5η-1η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί παγκρίτια συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων με τη συμμετοχή και μελισσοκόμων του νησιού.